Πάμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, γιατί έφυγε από τη ζωή η γνωστή αστρολόγος Δήμητρα Παπανικολοπούλου. Μια δυναμική γυναίκα, γνωστή κυρίως με τη συνεργασία της με πάρα πολλούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Είχα την τύχη να συνεργαστούμε και εμείς πολλά χρόνια πριν σε τηλεοπτικό σταθμό, ενώ κατά πολύ συχνά βλέπαμε να φιλοξενούνται τα θέματα της στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πάμε να δούμε τι είπε πριν από λίγο ο γιος της, ο ελπιδοφόρος, για το χαμό της μητέρας του και πόσο γρήγορα έφυγε η γυναίκα από τη ζωή. Εντάξει, θέλω να σας πω ότι επειδή μιλήσαμε πρώτη φορά, εκεί κατάλαβα τι δουλειά είχε κάνει η μητέρα σας, η αείμνηστη, με το μεγάλωμα των παιδιών της, γιατί έχω μιλήσει με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πένθος λόγω της δουλειάς. Και η ευγένειά σας και η ποιότητά σας πραγματικά με άγγιξε. Πώς έφυγε η μητέρα σας από τη ζωή? Η μητέρα μου επικοινώνησε μαζί μου, όπως είπα, τα νήμερα των Θεοφανίων, περίπου 11 παρα 10 το πρωί, αισθανόμενη μία δύσπνοια. Είχε μία ταλαιπωρία από μία αλλεργική ρινίτιδα. Αισθάνθηκα ότι προφανώς να έχει ενόχληση από αυτό. Της είπα, μάνα, άνοιξε λίγο τα παράθυρα, πάρε 8-10 βαθιές αναπνοές. Εάν συνεχίσεις να ταλαιπωρείσαι ή πάρε με τηλέφωνο ή σε 10 λεπτά θα σε καλέσω εγώ. Την κάλεσα, η κατάσταση είχε χειροτερέψει. Ο γείτονας από δίπλα είχε καλέσει το ασθενοφόρο, περιμένοντας να με καλέσουν να πάω και εγώ να δω πού θα διακομιστεί. Επικοινώνησαν ότι δεν έχει δυνατό σφιγμό, δεν έχει καλή αναπνοή. Μέχρι να φτάσω, το ασθενοφόρο είχε φτάσει ήδη εκεί. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να κάνουν καρδιοαναπνευστική ανάνυψη. Δεν τα καταφέρανε και όταν τελικώς διακομίστηκε στο νοσοκομείο, δυστυχώς είχε ξεκινήσει και το αιώνιο ταξίδι. Είχε προβλήματα υγείας η μητέρα σας? Δεν είχε κάτι το οποίο να το γνωρίζαμε εμείς, εκτός από την αλλεργία της. Τώρα, αν ως μάνα είχε αντιληφθεί κάτι το οποίο από τα παιδιά της δεν ήθελε να το μεταφέρει για να μην μας στεναχωρήσει, δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ήταν ένας υγιής άνθρωπος. Είχε μόνο κάποιες βαριές αλλεργίες, από ό,τι ξέρουμε. Είχε άσμα, είχε τέτοια πράγματα. Αλλεργικές ρινίτιδες. Τέτοια πράγματα την βασάνιζαν, αλλά τέτοια. Δεν είχε κάτι άλλο. Ήταν κάτι το οποίο ήταν μια ξαφνική δυσφορία, που στην ουσία είναι αυτό που λέμε ότι δεν την προλάβατε. Τι ώρα έγινε, τι ώρα συνέβη το περιστατικό? 11 παρα 10 περίπου μου έκανε το πρώτο τηλεφώνημα. Μέχρι τις 11 και 20 είχε δυστυχώς φύγει. Έχετε δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο που την ακολουθούσε, την εμπιστευόταν. Πολύ αγάπη από τον κόσμο. Να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Να πούμε ότι είχε δύο παιδιά. Είδαμε τον ελπιδοφόρο, ο γιος της. Έχει και μία κόρη. Και να πούμε ότι μία γυναίκα η οποία μεγάλωσε μόνη της τα παιδιά της, τα σπούδασε μόνη της και πραγματικά συγκλονιστήκαμε όλοι από τον θάνατο, ο οποίος ήταν αναπάντηχος. Δηλαδή, λίγες ώρες πριν μιλούσε με τους διαδικτυακούς, τις φίλους και πραγματικά όλοι σοκαριστήκαμε από αυτό το θάνατο. Μένουμε εδώ. Πάμε τώρα, πάμε γιατί πολλή δυστυχία υπάρχει. Υπάρχει πάρα πολύ δυστυχία.